Παναγία Δέσποινα, Άγγελοι και Αρχάγγελοι, Τίμιε Πρόδρομε, Αποστόλων Δωδεκάς, Διδάσκαλοι και Πατέρες Εκκλησίας, Όσοι και Μάρτυρες, οι καλώς αθήσαντε στεφανοθέντες, πείστε πείσατε πρεσβεία προς τον Κύριο, το λεηθήνε και σωθήνε τα ψυχά σημώ. Αμήν. Αγαπητέ Χριστό, αδερφέ, Πάτερ Αμβρόσιε, Τίμιον Πρεσβυτέριον, προσφυγείς ακροατέ, θα έπρεπε σήμερα να βρίσκομαι όχι στις Αθήνας, αλλά επάνω στη Φλόρινα, την έδρα της Μητροπόλεως μου, όπου μας περιμένουν τα επισκοπικά μας καθήκοντα. Αλλά κάποιο εμπόδιο παρουσιάστηκε και ανέβαλα το ταξίδι μου και έτσι βρίσκομαι σήμερα εν μέσω της ομιγύριος ταύτης της εκλεκτής εδώ των ακροάτων. Και πάλι είμαι υποχρεωμένος να ομιλήσω. Αν και κηρύττω περίπου 50 χρόνια, μισόν αιώνα, εν τούτης τώρα τελευταίως και λόγω του γύρετος αισθάνομαι το κήρυγμα ως ένα βαρύ καθήκον. Θα σας παρακαλέσω, όχι μόνο όταν εμένα με βλέπετε στο βήμα, αλλά και ονδήποτε άλλο ιερέα, ιεροκήρυκα και αρχιερέα, βλέπετε εις τον άμβονα, εις τον θρόνο, σας παρακαλώ πολύ να προσεύχεστε την ώρα εκείνη, δια να ομιλήσει τα πρέποντα και ωφέλιμα δια των λαών μας. Είναι βαρύ το έργο του Ιεροκήρυκος και μάλιστα εις τον 20ο αιώνα τον απατεώνα. Θα κηρύξουμε λοιπόν και απόψε. Τι να κηρύξουμε? Να συνεχίσουμε το προηγούμενο κήρυγμα της Κυριακής, να κάνουμε τα κηρύγματα. Το κήρυγμα είναι δύο ειδών. Το ένα κήρυγμα, το ένα είδος, είναι ο έλεγχος. Ο έλεγχος τον οποίο πρέπει να ασκεί, να εξασκεί πας κυρικός, ιδιαίτερος όμως ο επίσκοπος, σύμφωνα με την αποστολική προτροπή, ότι έλεγξον επιτίμησον έργων ποιησον Ευαγγελιστού και τους αμαρτάντας ενώπιον πάντων έλεγχε, είναι και λυπή φόβον έχουσι. Ο έλεγχος είναι το φραγγέλιο της Εκκλησίας. Και όπως ο Χριστός πήρε φραγγέλιο και έδιωξε από το προάβλιο του ιερού του Σολομώντος, τους βεβηλούντας τα ιερά, ούτω πως και είναι υποχρεωμένος να κρατώμε το φραγγέλιο, δια να εκδιώκουμε τους βεβηλωτάς των ιερών και των οσίων. Το ένα είδος είναι ο έλεγχος, το δε άλλο είδος του κηρύγματος είναι η οικοδομή, όπως λέγει η Γραφή, ο Απόστολος Παύλος, είναι η παράκληση. Όπως λέγει ο προφήτης Ισαΐας, απευθυνόμενος προς τους ιερείς, λέγει: «Ιερείς, παρηγορείτε τον λαό μου». Έχει ανάγκη ο λαός μας παρηγορίας. Πόσοι είστε απόψε εδώ? 1.000, 2.000, 3.000. Όλοι σας έχετε τα στρίψεις. Όλοι σας διάρχεστε δια της κοιλάδος των δακρύων και των αστεναγμών. Μέσα στην καρδία σας κρύεται ένα δράμα. Από τα δράματα αυτά, τα οποία δημιουργεί αμαρτία και το κακό στον κόσμο, έχετε ανάγκη παρηγορίας. Και πρέπει ο λόγος του κήρυκος να σφοντίζει τα δάκρυα των πονεμένων καρδιών και να φεύγουν από το κήρυγμα εψυχές με φρόνημα γενναίων και υψηλών. Εν το κόσμο θλίψη να έξετε, αλλά θα αρσείτε αγωνιστικά τον κόσμο. Δύο ειδών λοιπόν κηρύγματα. Ο έλεγχος και το άλλο η παράκληση, η παρηγορία. Άραγε, εάν απόψε κάνω δημοψήφισμα, που δεν μας το δίνουν το δημοψήφισμα οι μεγάλοι και ισχυροί για τα μεγάλα και φλέγοντα ζητήματα, αλλά αν τυχόν είχα την ευχέρεια να κάνω ένα μυστικό δημοψήφισμα μεταξύ εδώ των ακροατών, τι προτιμάτε απόψε, έλεγχον ή παρηγορία? Α, με απογοητεύσατε. Το ήξερα αυτό.
Το ήξερα εγώ αυτό. Αλλά δεις, μου έλεγε, Κώστε, εν εγώ θέλετε, τότε σας απογοητεύσω σήμερα. Α, σας συνήθισε κακός, μόνο εις τον έλεγχο, δεν έχετε ανάγκη παρηγορίας, είστε άγγελοι και αρχάγγελοι, πετάτε πάνω από τα άστρα. Α, έτσι λοιπόν, μπράβο, βρίσκομαι μέσω, ευρίσκομαι, α, καλά, τώρα που πάει τώρα. Λοιπόν, ένας φίλος μου, ο οποίος σήμερα δεν κατοικεί πλέον εδώ εις την γη, αλλά κατοικεί, μετόκισε εις τους ουρανούς, διότι ο θάνατος είναι για τον Αγίου, τους Αγίους, ότι μετόκισε. Όπως εδώ στη γη μεταχειριζόμαστε τη λέξη μετικό, έτσι μετόκισε σε έναν άλλον κόσμο, υπέροχο και άγιο κόσμο. Ένας έξοχος φίλος μου από τα παιδικά μου χρόνια, λαμπρός ιεροκήρυκας, πλογερός κήρυξης του Ευαγγελίου, ο αείμνηστος Αθανάσιος Φραγκόπουλος, μου έλεγε το εξής. Θέλεις να δεις εάν ένα κήρυγμα έχει επιτυχία? Πώς θα το κρίνουμε, πώς θα καταλάβουμε ότι ένα κήρυγμα έχει επιτυχία 100%. Περίμενε, λέει, στάσου στην πόρτα και προσεπάτησε να ακούσει τα σχόλια των ακροατών. Εάν οι ακροατές που βγαίνουν έξω λέγουν καλά τους τα είπε, γράψε αλίμονο. Διότι αυτοί βγάζουν τον εαυτό τους έξω ως άλλος φαρισαίος και θεωρούν τον εαυτό τους ότι δεν έχουν ανάγκη ελέγχου, ότι είναι άγιοι, ότι είναι άγγελοι και αρχάγγελοι και όπερ λυπή των ανθρώπων. Εάν όμως ακούσεις κάποιον να τύπτει τα μαρτωρά του στήθη και να λέει καλά μας τα είπε, τότε το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει επιτύχει. Έτσι δυστυχώς είναι. Ευκόλως ακούμε τον έλεγχο, ο οποίος απευθύνεται προς τα σανωτάτα στην κορυφή της πολιτείας και της εκκλησίας, αλλά όταν εισέρθουμε στην δαχή, τα πράγματα είναι αδιάφορα. Ο ενθουσιασμός, ο έλεγχος προκαλεί ενθουσιασμό, όπως την προηγουμένη Κυριακή που δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε από τα κατάπαυστα χειροκροτήματά σας. Αλλά η παρηγορία, η διδαχή που εισέρχεται μέχρι τον έως τα βάθη της ανθρωπίνης καρδίας, και αυτή η παρηγορία δεν προκαλεί χειροκροτήματα, αλλά προκαλεί δάκρυα και αναστεναγμούς. Κυλάστε τι με το μαρτωλό. Λοιπόν, απόψε, μόνο ότι η πλειοψηφία είναι υπέρ του ελέγχου, θα κάνουμε ένα συμβασμό. Στην αρχή τουλάχιστον, το περισσότερο μέρος του κηρύγματος ή όλο του κηρύγματος θα είναι κήρυγμα παρηγορία, θα είναι κήρυγμα διδαχή. Σε αυτό συμφωνεί και ο Ιερός Χρυσόστομος, ένας εκ τους μεγάλους φωστήρες εκκλησίας μας, τον οποίον την αναμνήμη εορτάσαμε χθες στην εκκλησία την Ορθόδοξο, ένα τα σχολεία μας. Πόσο δίκιο έχουν οι παραμολογίτες? Μόλις είπε το Υπουργείο να αλλάξουμε την ημερομηνία, άλλαξαν οι κύριοι την ημερομηνία. Και εορτάσαν τα παιδιά επί αιώνας, 12 αιώνας, 15 αιώνας. Εορτάζεται 30 Ιανουαρίου. Όχι το Υπουργείο της Παιδείας. Έχουν δουλειά, είναι αργία τα σχολεία. Έχουν αργία το Σάββατο. Αργία γιατί? Αργία και δεν μπορούν οι δάσκαλοι να διαθέσουν μία ώρα να παρακολουθήσουν και εορτάσαν στα περισσότερα σχολεία της πατρίδος και εδώ στην πρωτεύουσα, όχι το Σάββατο όπου είναι καθημερινή εορτή, αλλά εορτάσαν την Παρασκευή προσεύχως και έχουν δίκιο. Έτσι δηλαδή δεν είναι τόσο, είναι ζήτημα επεμβάσεως της πολιτείας. Δεν θα μας ορίζει η πολιτεία το ορτολόγιο της εκκλησίας μας. Η εκκλησία έχει το ορτολόγιο της, το οποίο πρέπει απαρασαλεύτως να τηρήσει σε αιώνα σε αιώνα. Λοιπόν, ναι, λέγει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο καλός ποιμήν, ο τσοπάνος, πρέπει να μιμηθεί τον τσοπάνο, και όπως ο τσοπάνος ξεκινάει και πηγαίνει στα λιβάδια και βοσκάει τα προβατά του, παίρνει μαζί του δύο πράγματα, μια φλογέρα και μια σφεντόνα, στα παλιά τα χρόνια, και εδώ η φλογέρα παρέμεινε μόνο σύνθημα του ραδιοφωνικού σταθμού. Αλλά βοσκός δεν υπάρχει. Σε λίγο θα θυμηθείτε στο τεμπλοχανείο αυτό, η Ελλάδα είναι απέραντο τεμπλοχανείο. Λοιπόν, στο τεμπλοχανείο αυτό εντός ολίου θα ακούτε «Ζητείτε Γεωργός και Βοσκός». Από επιστήμονας εγέμισε ο κόσμος. Λέει λοιπόν, παρέκβαση κάνω, λοιπόν λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος
ότι ο πρέπει να έχει φλογέρα και σφενδόνα. Φλογέρα πότε? Όταν πηγαίνει στα λιβάδια πέρα, στα ψηλά βουνά, και είναι ηρεμία και ησυχία, και ούτε φίλο δεν κινείται πάνω στα δέντρα, κάθεται ο τσοπάνος κάτω από το σιά του δέντρου και παίζει φλογέρα και διασκεδάζει και ψυχαγωγεί τα πρόβατα, γιατί και τα πρόβατα έχουν άγγιο ψυχαγωγίας. Μια τελευταία έρευνα που έγινε απέδειξε ότι στους στάβλους που είναι βόδια, στάβλους που είναι βόδια αγελάδες, όταν παίζει μουσική, παίζουν μουσική, τότε κάνουν περισσότερο γάλα. Τι μυστήρια πράγματα. Και αν τα ζώα λοιπόν έχουν ανάγκη ψυχαγωγίας, πολύ περισσότερο ο άνθρωπος έχει ανάγκη ψυχαγωγίας και τα πρόβατα έχουν ανάγκη ψυχαγωγίας. Παίζει φλογέρα λοιπόν ο τσοπάνος. Αλλά όταν δει, μυριστεί, αντιληφθεί, τα σκυλιά γαυγίζουν και αντιληφθεί ότι έρχεται λύκος, πλησιάζει λύκος, θα είναι ανάξιος ο τσοπάνος να παίζει φλογέρα την ώρα κατά την οποία ο λύκος, όσο ορμά μέσα στο ποιμιό, πετάει τη φλογέρα και αρπάζει τη σφεδόνα και εξοδονίζει λίθους και πετροβολεί για να διώξει μακράν τον λύκο από την ποινή του. Έτσι λοιπόν και εμείς, ταπεινή βοσκή του αιωνίου αρχιερέως, του αρχιπίμονος Χριστού, πρέπει να έχουμε φλογέρα για να ψεωγούμε τους χριστιανούς με τα ωραία κηρύγματα και τα σηκώνα και παραδείγματα. Αλλά όταν παρουσιαστούν λύκοι, λύκοι βαρύς, τότε είμαι θανάξι του κυρίου Δούλη να παίζουμε φλογέρα ενώ ψηλίκων. Πρέπει να αφήσουμε τη φλογέρα, το κήρυγμα της παρηγορίας, του παρηγορητικού κήρυγμα και να αρπάξουμε σφανδόνα λόγων ελεγκτικών για το οποίο θα εκδιώξουμε τους λύκους οι οποίοι λιμένονται το ποίημιο του Χριστού. Και φλογέρα λοιπόν και σφεντόνα και ρόσπαντη πράγματι. Απόψε, ύστερα από αυτή το προήμιο, το μακρόν προήμιο, θα κάνουμε κήρυγμα παρηγορίας κήρυγμα, φλογέρα θα παίξουμε. Στο τέλος θα ρίψουμε και μερικούς λίτους, ο οποίοι θα φτάσω μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάλι βλέπετε, κακοσυνηθίσαμε εδώ στην αίθουσα, λοιπόν εμπάσχολη τόσο. Λοιπόν, υπόδειγμα προς μίμηση, η Εκκλησία είναι γεμάτη υποδείγματα, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγά ο Χριστού. Υπόδειγμα, εκτός του Κυρίου ημώνος του Χριστού που είναι το πρότυπο, το απαράμιλο, είναι οι Άγιοι, είναι ο προπαντός, δε ύστερα από τον Χριστό, έρχεται ο Απόστολος Παύλος, ο πρώτος μετά τον ένα, όπως λέγουν οι θεολογούντες. Υπόδειγμα είναι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας, όπως είναι οι πατέρες των οποίων εορτάσαμε χθες την αναμνήμη, Βασίλειος ο Μέγας, Γρηγόριος ο Θεολόγος, Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αλλά θα μας πείτε ότι εγώ δεν είμαι Απόστολος, δεν είμαι Ιεροκήρυκας, δεν είμαι αρχιερεύς, συνεπώς απευθυνθείτε προς τους αρχιερείς του αιώνος του. Εγώ σήμερα θα παρουσιάσω υπόδειγμα διόλους μας ανεξαιρέτως, μίαν γυναίκα, βασίλισσα, πριγκίπισσα, καλονίν, σοφία. Αν θέτε να δείτε πριγκίπισσες και βασίλισσες και καλονές και γυναίκες υπουργίνες ντυμένες μες στις βούνες σε εποχή δημοκρατικότητος, μπορείτε να ανοίξετε τις εφημερίδες σας και να απολαύσετε το ωραίο θέαμα των γυναικών αυτών. Το Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο. Ομιλεί για τους μικρούς της γης, τους ταπεινούς της γης, που τους πήρε κάτω από την γη και τους ύψε μέχρι τον ουρανό. Το Ευαγγέλιο γι' αυτό και είναι αθάνατο. Αν μιλεί για τους βοσκούς που ακούγανε το δόξεν υψής Θεό και πηγή σιρήν ανθρώπους. Ομιλεί για τους ψαράδες της Γαλιλαίας που έγιναν από αλλής ανθρώπων, αλλής πληκθείων, αλλής ανθρώπων. Ομιλεί για τα σαμαρτωλάς γυναίκας που αναστέναξαν κάτω από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ομιλεί για τα μωρά του κόσμου, τα οποία εξελέξεται ο Θεός ή να τους οπούς κατεσχύνει. Μάλιστα, είναι το βιβλίο των ταπεινών και καταφρονεμένων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια γυναίκα που κανείς δεν έχει καμία σημασία. Κι όμως τη γυναίκα αυτή την έκανε αστέρι ο Χριστός. Αστέρι που φωτίζει μέσα στα σελίδα του Ευαγγελίου και μέσα στα σελίδα της ανθρωπότητος. Είναι, πήγα στην Εκκλησία ή μόνο στο κήρυγμα? Για να έχετε μόνο στο κήρυγμα και στην Εκκλησία, θα σας βάλω κανόνα. Α, όχι έτσι. Πρώτη Εκκλησία, λοιπόν, είναι σήμερα η γυναίκα που παρουσιάζει το Ευαγγέλιο με ζωρά χρώματα, ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, είναι η Χαναναία. Περί Χαναναίας λοιπόν ο λόγος. Και ο λόγος, ο ταπεινός λόγος,
θα παρουσιάσω, θα στρώσω τραπέζι τώρα. Τραπέζι, το φαγητό μου, το φαΐ είναι πτωχό. Με συγχωρείτε. Αλλά εκείνος που πεινάει, όταν πεινάει ο άλλος, όταν είναι χορτάτος, μπαντισπάνι να του δώνεις, μπεφτέκι να του δώνεις, δεν το τρώει. Όταν είναι άρρωστος, δεν τρώει το καλύτερο φαγητό ακόμα. Αλλά εσείς πεινάτε. Είσαι λοιπόν όπως ο πεινασμένος, στην πείνα τη μεγάλη και ένα κομμάτι κρίθινο ψωμί ή και από αραβωσίτη καλαμπόκι είναι πρόσδεκτο και περιζήτητο, έτσι πιστεύω ότι και η πτωχή τράπεζα την οποία σήμερα θα παρουσιάσω, ομιλώντας για αυτή την υπέροχη γυναίκα, την Χαναναία, θα είναι ο λόγος μου, λέγω, ευπρόσδεκτος. Πρώτα, η γυναίκα αυτή, η Χαναναία, είναι υπόδειγμα πρώτα-πρώτα μια αρετής της οποίας στερούμεθα εμείς οι χριστιανοί. Είναι υπόδειγμα προθυμίας. Γιατί είναι υπόδειγμα προθυμίας? Το λέει το Ευαγγέλιο. Ότι ο Χριστός αυτή ήταν έξω από τα όρια του Ισραήλ. Βρίσκε το στα μεθόρια Σιδώνος και Τύρου, Σιδώνος και Τύρου. Και ο Χριστός ξεκίνησε και πήγε για αυτή τη γυναίκα χιλιόμετρα για να τη συναντήσει τη γυναίκα αυτή. Αλλά και η γυναίκα δεν περίμενε στο σπίτι της τον Χριστό. Όταν ήκουσε ότι ο Χριστός πλησιάζει τα σύνορα, επέρασε τα σύνορα και έφτασε κοντά στον Χριστό. Έδειξε προθυμία. Και στο σημείο αυτό σταματώ και ρωτώ, έχουμε εμείς μια τέτοια προθυμία? Μα θα μου πείτε, πού θα συναντήσουμε τον Χριστό? Άμα θέλεις, τον Χριστό τον συναντάς. Το συναντάς εδώ, τα Συριακά σε τις μεγάλες εορτάς, τον συναντάς. Ιστερά τεμέλη μας, εις τους ιερούς ναούς μας, εκεί είναι τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες, εκεί είναι ο Χριστός. Και πρέπει να έχουμε προθυμία, σπουδή και προθυμία να τρέχουμε τα Συριακά εις τους ιερούς ναούς. Ως αγαπητά τα συνωματά σου, Κύριε των δυνάμεων, εϋποθεί και εκλείπει η ψυχή μας αυλάς του Κυρίου. Έχουμε την προθυμία αυτήν? Όχι. Όχι. Δεν την έχουμε την προθυμία αυτήν. Θυμούμε σε μια πόλη, ας μην τα αναφέρω, δεν θέλω να δυσφημίσω καμία πόλη, αλλά απλώς αναφέρω μια πόλη που ήμουν νεαρός ιεροκήρυκας, δίπλα στην εκκλησία, εκκλησία κολλητά που δεν απήχε ούτε δύο βήματα, δύο μέτρα, ή το ένα σπίτι ενός πλουσίου άνθρωπου. Ο παπάς, ο καλός ιερεύς, τον συνεβούλευε να πάει στην εκκλησία. Μετρήστε με τα δάχτυλα. 40 χρόνια δίπλα στην εκκλησία. Ούτε μια φορά επήγε στην εκκλησία. Αλλά πήγε μια τελευταία φορά όταν πέθανε. Τον σηκώσανε και τον μεταφέρανε στην εκκλησία. Και ούτε τύποι ανθρώπων αδιαφόρων, οι οποίοι ούτε τα Χριστούγεννα, ούτε το Πάσχα, ούτε μεγάλας εορτάς μεταβαίνουν στην εκκλησία. Υπάρχουν πολλοί δυστυχώς στο έθνος μας αλειτούργητοι και ανεξυγχρίαστοι, και αυτοί ως επιτοπλίστων είναι οι μεγάλοι του έθνος μας, αυτοί που κατέχουν τα μεγάλα και ψηλά αξιώματα. Σπανίως τους βλέπεις παρά μόνο τις 25 Μαρτίου, τότε κάνουν την εμφάνισή τους στις εκκλησίες και στους ναούς. Λοιπόν, η Χαναναία υπόδειγμα προθυμίας, αλλά πρέπει να ομολογήσουμε ότι πρέπει να έχουμε προθυμία για να μεταβαίνουμε στην εκκλησία και να προτρέπουμε τον εαυτό μας ότι η ώρα της του εκκλησιασμού είναι ώρα ιερά, είναι ώρα κατά την οποία εις ακρόαση μας δέχεται όχι ο Α και ο Β, άρχοντας, αλλά μας δέχεται ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των βενγερεύοντων. Και όπως χαίρεις όταν πας σε συνάντηση, να συναντήσεις τον Α ή τον Β άνθρωπο, θυμούμε στην Ακαρνανία έναν άνθρωπο ο οποίος είχε χαρά και λέγει, μου έλεγε τσοπάνος επάνω στα βουνά της Ακαρανίας στο Ξηρόμερο, λέει, τον ρώτησα ποια είναι η πιο ωραία, η πιο ωραία στιγμή της ζωής σου. Α, λέει, η πιο ωραία στιγμή της ζωής μου, δεν το περίμενα, ζήτησα ακρόαση στα Νάκτορα, ή το δε τότε βασιλεύς, ο αείμνηστος βασιλεύς Κωνσταντίνος ο πρώτος. Και τον εδέχ, προσιτός ήταν, μπορούσα να τον έδεις. Και δεν περίμενα, και με δέχτηκε. Αυτή τη στιγμή δεν θα λυμνήσω ποτέ. Ω γέροντα, του λέω, για να αισθάνεσαι χαρά, διότι έγινε δεκτός σε ακρόαση από ένα επίγειον ένδοξον βασιλέα. Πόσο χαρά πρέπει να αισθάνεσαι, διότι σε καλεί κάποιος άλλος, βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος του Μαρνών, εις ακρόαση, πρόθυμο να ακρόαση. Ποιος είναι αυτός, λέει ο Τσοπάνος? Έλα στην εκκλησία, εκείνο ο Χριστός, ο βασιλεύς. Χαίρε ο βασιλεύς ημών. Αλλά πρέπει να πούμε μια άλλη αλήθεια, ότι οι πρόθυμοι
Δεν πρέπει να είμαστε μόνο εμείς για να μεταβαίνουμε στο κήρυγμα του Ευαγγελίστου εις των ναών. Αλλά κάποιο θα σας πω τώρα, θα σας βάλω έναν κανόνα. Θα τον κάνω τον κανόνα. Καλικάκι θα σας δώσω. Δεν θα σας πω να σηκώσετε τον Όλυμπο. Θα μας πω να σηκώσετε τον Όλυμπο. Θα μου πείτε, Όλυμπος τώρα σηκώνεται, τι έπαθες. Τι έπαθες. Εγώ θα σας δώσω ένα χαλικάκι. Τόσο μικρό, τόσο μικρή. Δύο χαλικάκια θα σας δώσω απόψε. Ένα χαλικάκι τώρα στην αρχή του κηρύγματος, στο μέσο του κηρύγματος και ένα στο τέλος. Το χαλικάκι που είναι, μπορεί να το σηκώσετε όλοι. Τώρα είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Τι, όχι μόνο εσύ να πηγαίνεις στην εκκλησία, αλλά να προτρέπεις κι άλλους να έχουν στην εκκλησία. Και σας ρωτώ εν ώματι Ιησού του Ναζαρέου, ποιος από εσάς προέτρεψε να πάει στην εκκλησία ο άλλος. Στη γυναίκα προσπάθησε να πιέσει τον άνδρα σου. Στη ο πατέρα στα παιδιά. Στη ο φίλος τον φίλο. Στη ο ένας τον άλλο. Βάλω λοιπόν κανόνα. Κάθε Κυριακή να προσπαθείτε με όλες τις δυνάμεις σας να φέρετε ένα στην εκκλησία. Για από ένα προσπαθήσετε να φέρετε στην εκκλησία, η εκκλησία θα διπλασιαστεί. Όχι απλώς. Κι όπως αυτοί που είναι μανιώδεις στα αθλήματα, συναγείρουν με φωνές και με κραυγές τους άλλους νέους και τρέχουν στα γήπεδα, εκεί πέρα στα γήπεδα, έτσι και εμείς πρέπει χριστιανοί, όχι μόνο εμείς να πηγαίνουμε, το λιγότερο είναι αυτό, να προσπαθούμε να πείσουμε, πες μου, αυτό είναι το καθήκον μας, να οδηγήσουμε κι άλλους στον ναό του Θεού. Αλλά σε επανέλθουμε στη Χαλανέα. Η Χαλανέα είναι υπόδειγμα προθυμίας. Η Χαλανέα ακόμα είναι υπόδειγμα στοργής, μεγάλης στοργής. Δεν την βλέπετε, ποιος είναι ο πόνος της, είναι άρρωστη, πάσχει ιδία, όχι. Θα προτιμούσε χίλιες φορές να πάσχει ιδία από το χειρότερο νόσημα παρά να πάσει η κόρη της, έπασε η κόρη της. Και ο πόνος της κόρης της είναι και δικός της πόνος. Μια φορά πονάει το παιδί, 10 φορές, 100 φορές πονάει η φιλόστρογος η γυναίκα. Η γυναίκα λοιπόν αυτή φαίνεται από την κραυγή της που έλεγε «Ελέησόν με, πλησίασε και φώναζε μακριά, Ιησού Χριστέ, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με, να με ελεήσεις, εμένα με ελεήσεις». Οικειοποιήθη το πάθος της, το πάθος της κόρης το οικειοποιήθη. Τι μας διδάσκει αυτό, αγαπητοί μου, ότι η κόρη, η γυναίκα αυτή το ευγενής, είχε ευγενή αισθήματα. Δεν ομοίαζε με τις γυναίκες, τις μοντέρνες γυναίκες της εποχής μας, οι οποίοι τις βλέπεις ότι μόλις νυχτώσει σαν νυχτερίδες. Το παιδί της το κλείνουν μέσα, μέσα στο σπίτι, στο διαμερίσματα, φυλακή. Προκαιρού δεν είναι πολύ καιρό που ένα διαμέρισμα εδώ στην Αθήνα αναστατώθηκε από τις κραυγάς. Διότι η γυναίκα, η μάνα του, έπαιζε στο χαρτοπαίγνιο και έτρεξε το 100 και τα περιφέρωσε το παιδί το οποίο ήταν έτοιμο να πέσει από το μπαλκόνι κάτω. Άστρογες γυναίκες. Το χαρτοπαίγνιο, το χαρτί, η πράσινη τσόχα τους ελκύει και αφήνουν πλέον τα παιδιά τους που δεν έχει γλυκύτερο για τη μητέρα. Άστρογες. Δεν ομοίαζε λοιπόν η Χαλανέα προς τους τύπους τη γυναίκα αυτά. Δεν ομοίαζε η Χαλανέα προς άλλες γυναίκες οι οποίες πετούν σαν τα σγατάκια στους δρόμους τα εκθέτους, έκθετα τα νήπια τους, τα βρέφη τους από διαφόρους αιτίας. Δεν ομοιάζει η γυναίκα αυτή η Χαλανέα με εκείνα τα άλλα, τις άλλες είναι γυναίκες οι οποίες προμένουν εις εκτρώσεις και αμβλώσεις και έχουν πλουτίσει οι γυναικονοϊκές κλινικές, οι ιατροί έχουν πλουτίσει. Οι δικηγόροι, δεν κατηγορώ όλους τους δικηγόρους, διότι υπάρχουν και εκλεκτοί δικηγόροι σπάνιων βέβαια, αλλά υπάρχουν και εκλεκτοί δικηγόροι με συνείδηση, αλλά κατηγορώ τους ασυνειδήτους δικηγόρους, οι οποίοι επλούτησαν και θησάβησαν με τα διαζύγια. Οι μεν δικηγόροι επλούτησαν με τα διαζύγια, οι δε ιατροί, δεν λέγω όλους οι ιατρούς, διότι υπάρχουν, ξέρω, ιατρός Σαλονίκη, που γύριζε να του δώσει, έκτρωσε δεν κάνει. Αλλά υπάρχουν άλλοι ασυνείδητοι, οι οποίοι σκοτώνουν στα σπλάχνα της γυναίκας, της ενέση αντρός γυναικός, τα προϊόντα, τα τέκνατα, τα έμβρια. Φοβερό το αμάρτημα, τρομερό το αμάρτημα. Φτάσαμε, πού φτάσαμε. Πού φτάσαμε, σε ποιο αριθμό φτάσαμε. Σύμφωνα με στατιστικές, έχουν φτάσει οι εκπρόσεις στην Ελλάδα το χρόνο, μετρήστε. Αν σας βάλω να μετρήσετε, θα φύγετε τα μεσάνυχτα θα φύγετε. Σπάνιο πράγμα ήταν η έκπρόση. Σπανιότατο την άμβλωση. Έχουν φτάσει 300.000 αμβλώσεις και εκπρόσεις στην Ελλάδα. Φοβερό το έγκλημα. Και τώρα με καινούργιο νόμο που θα ψηφίσουν το Σωματείο των Γυναικών, που μια κυρία είναι και από την Αμερική και ήρθε εδώ στην Ελλάδα να εξευγενήσει το γένος των γυναικών. Βέβαια να εξευγενήσει το γένος των γυναικών και άλλες κυρίες από την Αγγλία και άλλες από εδώ και από εκεί θεωρούν την Ελληνίδα ως καθυστερημένη γυναίκα.
και ήρθαν αυτοί με τα φώτα τους και δημιούργησαν σωματεία, γυναικεία, και την προτροπή αυτών, την επιμόνω προτροπή, θα ψηφιστεί νόμος. Νόμος προστατεύουν, θα είναι πλέον, θα προστατεύουν τους φωνείς των αμβλώσεων και θα είναι οι αμβλώσεις όπως και η μοιχεία ελεύθερη. Τότε οι αμβλώσεις θα φτάσουν σε διπλάσιο ρύθμο. Και ελάς θα σβήσει. Θα σβήσει η Ελλάς. Ερχόμεθα δεύτερη στον κατάλογο όλων των εθνών του κόσμου. Ερχόμεθα δεύτερη σε υπογεννητικότητα. Αλμπάνια, γεμάτο παιδιά. 2,5 εκατομμύρια Αλμπάνοι υπό Ευαρχόντζα φτάσανε 3,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Σέρβοι, παιδιά, Βούλγαροι, Τούρκοι, οι Τούρκοι. Όσοι άμμος θαλάσσια και τα άστρα. Τι δρέμουμε να χάσουμε την Δυτική Θράκη, διότι εκεί πλησιάζουν πλέον να περάσουν τους Έλληνες. Εκεί γεννούν, παιδιά. Διαζύγια δεν υπάρχουν. Μοιχείες και πορνείες δεν ακούγονται. Και ζουν αυτές. Και οι γυναίκες των ντυμένες σαν καλόγριες. Από το λαιμό μέχρι τον αστράγαλο. Έτσι. Μοχεία και πορνεία δεν υπάρχουν. Φοβερό λοιπόν η άμβλωση και οι γυναίκες αυτές πλέον δεν είναι γυναίκες, αλλά είναι τέρατα. Τέρατα. Τα οποία δεν γέννησε η γη, αλλά γέννησε ο Άδης. Όταν έγινε, νομίζω σας το ξαναείπα αυτό, όταν έγινε ο σεισμός Θεσσαλονίκης και εσύ στη Θεσσαλονίκη εκ θεμελίων και τρόμος και φόβος και περνούσανε την γέφυρα του Αξιού και ερχόταν σε όλη τη δική μας, στην πόλη μας ήρθαν αρκετοί. Ένας άνθρωπος ήρθε στη Μητρόπολη και μου είπε, και εγώ εξέφραζα τη λύπη μου για το δυστύχημα, για το σεισμό. Λέει, μας τιμωράει ο Θεός. Γιατί μας τιμωράει ο Θεός? Εγώ, μου λέει λοιπόν ότι μας τιμωράει ο Θεός, δι μου είπε επιστήμον, αξιόλογος άνθρωπος, ότι εκεί κοντά στην Τούμπα, πέρα από εκεί πέρα, σε μια συνοικία, εκεί έφραξαν οι υπόνομοι. Καλέσανε το συνεργείο του Δήμου. Και όταν το ανοίξαμε εκείνον παρόν, οι υπόνομοι ήταν γεμάτοι από σάρκες παιδιών εμβρίων. Διότι κοντά εκεί λειτουργούσαν τρεις γυναικολογικές κλινικές. Και έπειτα παραξενευόμεθα και απορούμε πώς ήρθε η γη. Πώς ήρθε η γη. Όθε, διαπρεσβειών της υπεραγίας του τόπου και πάνω των Αγίων, ας ελεήσει το έθνος αυτό το αμαρτωλό. Η Χαναία ή το υπόδειγμα στοργής, για στοργή, σπλάχνα στοργής μέσα στην καρδία της. Και γι' αυτό επήγε και έτρεξε κοντά στον Χριστό. Αλλά η Χαναία δεν είναι μόνο υπόδειγμα προθυμίας, δεν είναι υπόδειγμα μόνο στοργής, είναι υπόδειγμα και επιμονής μεγάλης. Τι φωνάζει, ελέησο με. Πόσο, μια φορά, δύο φορές, τρεις φορές, πολλές φορές. Πού, στον Χριστό. Και ο Χριστός δεν απάντα, περίεργο πράγμα. Ο Χριστός που είχε την πιο ευαίσθητη καρδιά στον κόσμο, την πλέον ευαίσθητη καρδιά στον κόσμο, δεν υπήρξε άλλη καρδιά σαν την καρδιά του Χριστού, που έκλεινε ουρανών και γη και αγάπησε τον κόσμο. Ο Χριστός κλείει ούτε μία απάντηση. Είναι αδιάφορος, κάθε άλλο. Θέλει να δοκιμάσει την πίστη, την ταπείνωση της γυναικός αυτής. Και αυτή φωνάζει. Και εσύ σε μια στιγμή φωνάζει αυτή. Και λέει το Ευαγγέλιο, κράζει. Λέει, και μια λέξη του Ευαγγελίου έχει μεγάλη σημασία. Κράζει. Έχει μεγάλη σημασία. Και λέει παρακού, όπως έκραξε η Χαναία, έκραξε και ο Χριστός, έκραξε, κράβος. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν μερικοί παράξενοι τύποι που άμα ο ιεροκήρυκας φωνάξει, ου, φωνακλάς, ου, δεν τον υποφέρομαι, φωνάζει. Τι φωνάζει, σκούζει για τα πρόβατά του, φωνάζει για κάτι μεγάλο εκεί ψηλό. Έχετε παρατηρήσει εσείς τον πόλεον? Τι συνήθεια έχουν οι κότες, οι όρνηθες? Η όρνηθα, η κλώσσα, σταμάτα. Όταν η όρνηθα είναι στο χωράφι και βρήκα ένα σπόρο ή κανένα σκουλικάκι, δεν τον τρώει η ίδια, αλλά με χαρά φωνάζει γλυκά τα πουλάκια να πάνε το σκουλίκι. Αλλά όταν όμως η κότα δει στον ορίζοντα στίγμα διγεράκι, τότε αλλάζει η φωνή. Την ακούσατε? Πόσο φωνάζει, σπραχτικά φωνάζει για να ειδοποιήσει τα ορνήθια να πλησιάσουν κάτω από τα στελικά σου. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος του Ευαγγελίου θα μιλήσει γλυκά, ήσυχα, σαν τη φωνή της μάνας του. Αλλά όταν έρθει κίνδυνος, όταν δει το λύκο, όταν δει τους ιέρακας, να αρπάζουν τα τεκνία του,
Τότε η φωνή του θα αλλάξει και κράβωσε. Κράβωσε με φωνή μεγάλη. Σαν να ήταν ο Χριστός να μην ακούει ο Χριστός. Επιμονή λοιπόν μας διδάσκει εδώ η Χαραναία ότι πρέπει να επιμένουμε. Να επιμένουμε στην προσευχή μας, να επιμένουμε. Εκείνο που λέμε στην Εκκλησία, έτσι με συγκίνει πολύ εκείνο. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Και πάλι, και πάλι, και πάλι, και πάλι, και πάλι. Όπως η Χαραναία έκρασε. Και έτσι και το πουθουμένο. Έτσι δεν είναι φλιαρία, δεν είναι παθολογία. Αλλά πρέπει επί μόνος να κρούμε. Να μην μοιάζουμε, όπως λέει ένας νεότερος ιεροκήρυκας, με κάτι αλυτόπεδα τα οποία πάνε στα σπίτια και χτυπούν τα κουδούνια και εξαφανίζονται. Αλλά είμαστε σαν γίνουν τους καλούς επισκέπτες, οι οποίοι χτυπούν μια, χτυπούν δυο, χτυπούν τρία την πόρτα ή το τηλέφωνο, έως ότου τύχουν απαντήσεως. Επιμονή λοιπόν χρειάζεται, γιατί αναλάβουμε τα ευλογία του Θεού. Μάλιστα, στο σημείο τούτο θα σας φέρω ένα παράδειγμα της επιμονής, που είναι μια αρετή μεγάλη επιμονή, της οποίας δυστυχώς στερούμεθα εις τα πνευματικά θέματα. Κάνω μια φορά την προσευχή, δεν μας έδωσε κάτι ο Θεός, πάει, τελείωσε. Δεν τον ζητούμε. Και πάλι και πολλάκι. Έτσι και έτσι, έτσι και έτσι, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κρούοντες την θύραν του ελέος του Κυρίου μας. Λέει κάποιος επιστήμων που παρακολούθησε παρακαλώ πόσα χρόνια. 10 χρόνια το μυρμήγκι. Θεέ μου, Θεέ μου. Ένα μυρμηγκάκι φτάνει να μας αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Αν μπορούσαμε να το δούμε 100 φορές μεγαλύτερο, θα θαυμάσαμε. Τι εργοστάσιο, τι εργοστάσιο. Τι λεπτεπίλεπτα όργανα έχει μέσα. Θεέ μου, Θεέ μου. Απλό πως υπάρχουν άπιστοι. Μυρμηγκάκι. Παρατηρούσε λοιπόν το μυρμηγκάκι ότι αυτό ήταν φορτωμένο με ένα φορτίο δυσανάλογο με το βάρος. Ένα σπόρο μεγάλο. Και προσπαθούσε το σπόρο να τον εβάσει πάνω στον τοίχο. Σε έναν τοίχο να τον εβάσει. Πάνω να τον εβάσει, έπεσε μια φορά. Δεν απογοητεύτηκε. 2 φορές, 3 φορές. Εμέτρησε ο επιστήμον πόσες φορές. 75 φορές το ανέβασε και έπεσε. Και την 76η φορά το ανέβασε. Μπράβο, μυρμηγκάκι. Και ο άνθρωπος απογοητεύεται με την πρώτη προσπάθεια, με τη δεύτερη προσπάθεια, με την τρίτη προσπάθεια. Και όλοι είναι αυτοί οι ήρωες της επιμονής. Λέγει ένας μύθος, ασιωτικός μύθος, παρασιωτικός με αυτό, ότι ένας ναύτης στη θάλασσα, εκεί στην πρόρα της Πριπίμνης, ήταν γαλήνιος ο καιρός, είχε ένα δαχτυλίδι, το δικό του δαχτυλίδι, της γυναικός του δαχτυλίδι, και το έπαιζε εκεί, κοντά στη θάλασσα. Αλλά παίζοντας το δαχτυλίδι, έπεσε μες στη θάλασσα. Απογοητεύτηκε. Λέει θάλασσα, δώσ' μου το δαχτυλίδι. Αλλά πού να δώσει θάλασσα το δαχτυλίδι. Θάλασσα, δώσ' μου το δαχτυλίδι. Πού η θάλασσα να απαντήσει. Πήγε προς το κάτω. Θάλασσα, δώσ' μου το δαχτυλίδι. Και τότε παίρνει μια κουβά και άρχισε να αδειάζει. Να αδειάζει. Αν είναι το δυνατόν ποτέ. Να αδειάσει η θάλασσα και να βρει το πυθμένο θαλάσσιο δαχτυλίδι. Και τότε λέγει ο μύθος διδακτικός, σαν το μύθο του μερμηνιού. Τι δηλαδή λέει, ότι παρουσιάστηκε η θάλασσα σαν μια γυναίκα όμορφη και του λέει πάρε το δαχτυλίδι. Εσύ με τέτοιο πείσμα θα μάδιαζες. Μάλιστα. Πείσμα. Πείσμα ιερών. Ό,τι είναι ο Άγιον και ιερών. Μέχρι τελευταίας πρωής. Μέχρι τελευταίο φυσικείου. Μέχρι τελευταίας αναπνοής. Θα πολεμήσουμε για ό,τι νερό. Και θα γίνουμε κατώτεροι του ναύτου και κατώτεροι του μερμηνιού. Παρουσίασα τη Χαναναία ως υπόδειγμα πρώτον, τι το ξέχασα, εσείς το ξεχάσατε, προθυμίας. Δεύτερον, ως υπόδειγμα στοργής, ως υπόδειγμα επιμονής και τώρα την παρουσιάσω ως υπόδειγμα ταπεινώσεως. Επιτέλους ο Χριστός δίνει προσοχή, τι θέλεις και λέγει, δεν είναι σωστό, εγώ δεν ήθελα για τα πρόβατα, τα έξωθεν της πίμνης του Ισραήλ. Ήρθα για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Και επειδή επέμενε εκείνη, απαντά και λέγει στη γυναίκα, λέγει, το ψωμί που είναι προορισμένο για τα παιδιά δεν το δίνει κανείς στα σκυλιά, στα κοινάρια, στα σκυλιά. Περίεργος λόγος αυτός. Η ανδήποτε άλλη γυναίκα να ήταν στην θέση, θα έφευγε. Μην βρίζεις θα πει. Σκύλο με λες, σκυλάκι με λες. Εγώ είμαι άνθρωπος. Και όμως αυτή η γυναίκα
πήρε τη λέξη αυτή κινάριον, σκυλάκι. Την πήρε κινάριο αυτή τη λέξη και την έκανε όπλο και νίκησε τον αίτητο. Ενίκησε τον αίτητο τον Χριστό. Η ταπεινή γυναίκα, τι θαύμα. Τον ενίκησε. Διότι είπε, ναι κύριε, σκυλάκι είμαι. Είμαι από τη γενιά των λατρών, οι οποίοι σαν τους σκύλους σβήγουν μέσα στους δρόμους και παντού δεξιά-αριστερά. Σαν σκύλος ακάθατος είμαι. Αλλά μην ξεχνάς ότι τα παιδιά, το ψωμί, ότι το αφεντικό, όταν φάνε τα παιδιά ή μάλλον και όταν τρώνε τα παιδιά, τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι, τα ρίπτουν στα σκυλιά και τρώγουν τα ψίχουλα. Χριστέ μου, ένα ψίχουλο. Χριστέ μου, ένα ψίχουλο. Χριστέ μου, ένα ψίχουλο. Δώσε και σε μένα τον Μάτωλο Αυγουστίνο και φτάνει. Και εσάς. Πλούσιος είναι ο Κύριος. Έχει ψωμί, άφθονο ψωμί, για να ζήσουν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι πνευματικό ψωμί. Αλλά ένα ψίχουλο, μου λέει, για να σε ψευδεί καλόγερο τη Λογκομάρδα, όταν λέγει προσεύχεσαι, Πάτερ Αυγουστίνε, σε παρακαλώ να μου δίνει σε μένα ένα ψίχουλο από την πλούσια τράπεζα του ελαίου και των εκτριμών. Ένα ψίχουλο. Κάνει το ψίχουλο. Και ο φτωχότερο έγινε πλούσιο και εκατομμυρούχο και πάπλουτο και ζάπλουτο. Ναι, όταν πλέον ήκουσε, είχε ταπείνωση, έδειξε ταπείνωση η μεγάλη γυναίκα αυτή. Και όταν είδε πλέον ο Χριστός ότι μέσα από τα σπλάχνα της γυναικός βγήκε χρυσάφι, διότι το χρυσάφι δεν είναι στην επιφάνεια, αλλά το χρυσάφι είναι βαθιά. Και όπως η γη απάνω, κάπου εκεί στην Κοζάνη, μου λέγε κάποιος, βλέπεις εδώ τη γη, λέω τι βλέπω. Βλέπεις νερό, δεν βλέπω, ούτε σταγόνα. Εγώ λέει, θα τρυπήσω αυτή τη γη, θα τρυπήσω το βράχο με το γεωτρύπανό μου και θα φτάσω βαθιά 200, 300, 500 μέτρα και θα βρω νερό. Και πράγματι λοιπόν έβαλε το γεωτρύπανο και τρύπησε τη γη και ξαφνικά άνοιξε άμπλακας, τίδαξ και πετούσε δροσερό νερό. Έτσι και ο λόγος του Χριστού γεωτρύπανο ετρύπωσε, ετρύπησε μέσα βαθιά την καρδιά της γυναικός και μέσα από τα βάθη της γυναικός αυτής εξήθε ποταμός, εξήθε είδωρ ζών, εξήθε αιώνια αλήθεια της πίστεώς μας. Τότε ο Χριστός εθαύμασε. Δεν εθαύμασε ο Χριστός, Ποντίους Πιλάτους και άρχοντας της γης και αρχιερείς, Άννα και Καϊάφαν. Δεν εθαύμασε τα μεγάλα και υψηλά. Εθαύμασε τους μικρούς της γης. Εθαύμασε μια Χαναναία και είπε, ω, μεγάλη σου η πίστη. Γίνε μεγάλη σου η πίστη. Γεννηθεί το Θεός θέλεις. Αυτό αγαπητοί μου είναι το πενιχρό φαγητό, η πενιχρά μου τράπεζα που ετοίμαζα σήμερα, για να σας προβάλλω ενώπιόν σας ως υπόδειγμα γυναικός, ως υπόδειγμα μιμήσεως, άξιος μιμήσεως. Δεν σε παρουσίασα να ασκητή, διότι αν σε παρουσίασα ασκητή θα μου λέει, ω, εγώ Μέγας Αντώνιος δεν γίνομαι. Δεν σε παρουσίασα ένα ιεράρχη, γιατί θα μου πείτε εγώ δεν είμαι ιεράρχης. Δεν σε παρουσίασα κάτι άλλο, μια γυναίκα του λαού, του πτωχού λαού, η οποία ανεδείχθη και εξιώθη μια αστιού ενός Θεού του υπέρ. Και πρέπει να ομολογήσουμε ο Χριστός το Ευαγγέλιο αυτή η περικοπή διδάσκει οποία αξία δίνει ο Χριστός στη γυναίκα. Είναι γεγονός ιστορικών, αναμφισβήτητων, δεν έχω καιρό να το αναφέρω, ότι η γυναίκα προ Χριστού ήταν πολύ χαμηλά. Δεν θεωρεί το άνθρωπος. Θεωρεί το ένα είδος κατώτερον. Και μέχρι σήμερα, αν πάθεσα συνδύας κάτω, υπάρχουν ακόμα τάσεις συνδύας. Κάτι εκεί, άκρυες φυλές, που άμα πεθάνει ο άντρας, υποχρεώνεται να τα πει ζωντανή μες στον τάφο τη ίδια γυναίκα. Περιφρονημένη. Το Κοράνιον περιφρονεί τη γυναίκα και καθιστά τον άντρα ανδροκρατία έχουμε. Μάλιστα. Και λέγανε σε μια προσευχή οι Ιουδαίοι στην παλιά εποχή, έλεγαν οι άντρες, σε ευχαριστούμε Θεέ που δεν μας έκανες γυναίκα. Τέτοια περιφρόνηση ήταν στη γυναίκα. Αλλά ο Χριστός πήρε τη γυναίκα. Την ύψωσε. Την ανέβασε. Θεέ μου, τη γυναίκα. Την έφεσε μέχρι του ουρανού. Την έκανε βασίλισσα του ουρανού και των αγγέλων και αρχαγγέλων εν το προσώπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Μόνο ο χριστιανισμός ετοίμησε τη γυναίκα. Και γι' αυτό τη γυναίκα αυτή. Και μάλιστα, στη γυναίκα αυτή λοιπόν, γιατί που ύψωσε, πρέπει να είναι ευγνώμων προς τον Χριστό η γυναίκα. Και είναι γεγονός αναμφισβήτητον ότι η γυναίκα εκδηλώνει αισθήματα αγάπης και ευλαβίας και ευγνωμοσύνης στον Χριστό, τον αιώνιο σωτήρα της. Σπάνιον να δεις γυναίκα άπιστον και δεφθαρμένη. Σπάνιον.
μπορεί να είναι να έχει πέσει η γυναίκα, να μέσα στην καρδιά της, μέσα και στην πλέον αμαρτωλή γυναίκα που είναι ράκος της κοινωνίας και πουλεί το κορμί της αντινομισμάτων και τερμάτων, και μέσα στην καρδιά αυτής βλέπεις τον Αδάμαντα, στον Βόρβορο μέσα βλέπεις την πίστη στον Χριστό. Σπάνιο. Και πρέπει μόνο αυτές οι κυρίες που σας ανέφερα προηγουμένως, οι οποίοι δεν ξέρω πώς κατόρθωσαν, να καταλάβουν, το θεωρώ δυστύχημα αυτό, για τις γυναίκες σοφραζέτες, μοντέρνες, έξω από τον χριστιανισμό, ξένες προς τις παραδόσεις του γένους μας, αλότριες του πνεύματος του Ευαγγελίου. Αυτές οι γυναίκες κατέλαβαν τον ραδιοφωνικό σταθμό και μία γυναίκα από αυτές, δήθεν καθηγήτρια, δεν ξέρω τι είδος είναι, ανέβησε στον ραδιοφωνικό σταθμό και από εκεί είπε ότι τα μυστήρια του γάμου και τα μυστήρια της βαπτίσεως είναι μασκαραλίκια. Μάλιστα. Γυναίκα, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, γυναίκα, υπέροχες γυναίκες, επειδή ομιλούμε χθες, είχαμε εορτή των τριών ιεραρχών, εάν σήμερα έχουμε Μέγα Βασίλειον, Χρυσόστομο και Ιωάννη και Γρηγόριον Ναζενών, το οφείλουμε στις γυναίκες. Πίσω από κάθε μεγάλον άνδρα κρύπτεται μια γυναίκα. Πίσω από το Μέγα Βασίλειο κρύπτεται η Εμέλεια, η οποία γέννησε νέα παιδιά. Πίσω από τον Γρηγόριο κρύπτεται μια γυναίκα σπουδαία Ινώνα. Και πίσω από τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η σπουδαία εκείνη η γυναίκα, η Ανθούσα, η οποία σε ηλικία 20 ετών έμεινε χείρα την ανθρέψη των Ιωάννη της. Και πίσω από τον Ιωάννη Αυγουστίνο, του οποίου εγώ αναξίως φέρω το όνομα, κρύπτεται μια Μόνικα, για την οποία είπε ο Αμβρόσιος, ο Ιερός Αμβρόσιος, ότι μη κλαίς, μια παιδί που τόσα κλάματα έχει η μάνα του ποτέ δεν χαθεί. Πίσω κρύπτεται το μεγαλείο της γυναικός, όχι στη βιτρίνα, αλλά πίσω στα βάθη της οικογενείας, εις τον οίκο του Θεού κρύπτεται η γυναίκα. Και λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, μιμητής του Μεγάλου Βασιλεύου, ο Μέγας Βασίλειος λοιπόν, ότι η γυναίκα νικά τον άνδρα. Ας έχει σώμα η γυναίκα πιο αδύνατο, εκφύσεως πιο αδύνατο από τον άνδρα το σώμα της γυναικός. Ας είναι ευαίσθητον το σώμα της γυναικός, τρυφερόν. Εν τούτης όμως η γυναίκα που είναι πιο αδύνατος νικά τον άνδρα. Πού τον νικά? Στον ευγενέστερο τομέα. Ο δε ευγενέστερος τομέας δεν είναι το μυαλό, αλλά είναι η καρδιά. Κι αν χαθεί ο κόσμος, θα χαθεί από το μυαλό. Από το μυαλό των επιστημόνων που φτιάσανε τόπες ατομικές και από ώρα σε ώρα περιμένουν να ανεβούν πάνω. Θεέ μου, σε ποια παραμονάς να ανεβούν πάνω από στην Αθήνα ένα τέτοιο αεροπλάνο, ένα τέτοιο μυαλό, επιστημονικό μυαλό, τεράστιο μυαλό, θα χτυπήσει, θα πιέσει ένα κουμπί. Ω Θεέ μου, και κάτω σβήνει ολόκληρος η πόλη. Ναι. Όχι λοιπόν το μυαλό, δεν είναι τόσο παραπάνω από το μυαλό, είναι η καρδιά. Όχι μυαλό, καρδιά. Και η καρδιά έχει καρδιά η γυναίκα. Τρυφερά καρδιά, γεμάτο αισθήματα, ευγενικά και υπέροχα αισθήματα που διαπλάσει τον άνδρα κλπ. Λέει λοιπόν ότι ο Χρυσβασίλειος ότι η γυναίκα ενίκησε τον άνδρα στα έργα της ευποιίας και της αγάπης. Και τη βλέπει στη γυναίκα στα νοσοκομεία μέσα που εγκατέχω εκεί πέρα μια ηρωίδα σε ένα γεροκομείο. Πετάξανε οικογένειες, ένας, 4 κορίτσα, 5 αγόρια και τον πέταξαν έξω το γέρο. Κανείς δεν τον έχετε. Κι όμως μέσα στο γεροκομείο μια ηρωίδα κάθεται και περιποιείται τους γέροντας χωρίς παρακαλώ μισθό για Απόστολος του Χριστού. Νικά λοιπόν η γυναίκα τον άνδρα στα έργα της ευπηρίας και της αγροτροπίας και αγάπης. Και λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, να σε μεταφέρω στα χρόνια της δουλείας. Τι λέει ο Χριστός, τι λέει ο Κοσμάς, λέγει στους άνδρας, τι να σε κάνω, λέγει σε άνδρας, αλλά δεν είσαι άνδρας, είσαι κατώτερον και από τη γυναίκα ακόμα από όλους τον κόσμο. Τι να σε ονομάσω άνδρα, που είναι τα αισθήματά σου, που είναι η αγάπη σου, που είναι ο ροϊσμός του, που είναι η αυταπαρνησή σου. Τι να σε ονομάσω άνδρα, που κυλίες σαν το χείρο μέσα στα ακάθαρτα νερά της ακαθαρσίας. Πώς σε ονομάσω άνδρα, και βλέπεις λοιπόν άνδρας, λέγω λέει χίλια λόγια στους άνδρες, ούτε ένας δεν με ακούει. Και λέγω στις γυναίκες ένα λόγο και μ' άκουσαν οι γυναίκες. Ποιο λόγο είπε ο Χριστός. Ποιος είναι ο λόγος που είπε. Ένα λόγο είπε στις γυναίκες και τον άκουσαν όλες οι γυναίκες. Είπε ένα λόγο που έθιξε την μανία που έχουν οι γυναίκες στο λούσο, στην πολυτέλεια. Λέγει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, την ώρα που καίεται το έθνος, που υπάρχουν παιδιά αγράμματα και αμόρφωτα, είναι ντροπή σου η γυναίκα, να έχει σκουλαρίκια και χρυσάφια και πολύτιμα πράγματα επάνω σου. Δώστε μου, είπε ο Άγιος Ασκητής, δώστε μου γυναίκες της Πίνδου,
Γυναίκες της Μακεδονίας, γυναίκες της Βορείου Ηπείρου, δώστε μας γυναίκες τα χρυσιβικά, τα δαχτυλίδια σας, τα σκουλαρίτια σας, τα χρυσιβικά σας. Και τι έγινε, σωρός. Σωρός. Και από εκείνα τα χρήματα των ηρωίδων γυναικών εκτίστηκανε, παρακαλώ, 500 σχολεία μικρότερα και 300 μεγαλύτερα. Ας είναι αείμνηστες οι ηρωίδες αυτές της Ελλάδος, οι οποίοι έδωσαν ό,τι είχαν για να δημιουργηθεί ένα μεγαλείο στην πατρίδα μας. Ναι, προς σας τις γυναίκες τρέχω τον λόγο. Μιμηθείτε το παράδειγμα της Καραλέας αδελφής. Μιμηθείτε την προθυμία της και την κυριακή το πρωί συναγερός. Άντρα, θα πας στην εκκλησία. Μία, δύο, τρεις, τέσσερες, πέντε. Έχω πολλά παραδείγματα που οι γυναίκες έπεισαν τους άντρες των να μεταβαίνουν στην εκκλησία. Βραβείο δικό σου θα είναι. Τα παιδιά σου είναι Κυριακή. Ξυπνήστε, παιδιά, και είναι Κυριακή. Φτερά στα πόδια. Προτρέψετε, όχι μόνο εσύ να πηγαίνεις και άλλες πληγές να οδηγήσεις. Μιμηθείτε τη Χαρανέα. Και όπως εκείνη ήτανε, είχε στοργή. Και εσείς με στα σπλάχνα σας να έχετε στοργή. Στοργή. Προημερών, μη προσέξατε. Προτιμότερο να γκρεμίσετε μια εκκλησία παρά να γκρεμίσετε με στα σπλάχνα σας. Ούτε ωραίον έδωσε ο Θεός ως φυτών ουράνιων το έμβριο. Τι ψέξατε. Προημερών με πήρε μια άγνωστος. Πάτερ μου, θέλω να σου μιλήσω. Και έκλαιγε, και έκλαιγε, και έκλαιγε, και έκλαιγε. Είδα και έπαθα να συνδεθώ μαζί της. Επιτέλους λέω, τι θέλετε, κυρία μου. Αχ, λέει, κάρβουνα έχω στην ψυχή μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Τώρα το καταλαβαίνω τι έγκλημα. Τι, μου είπε λοιπόν η γυναίκα, ότι προτροπή του ανδρός. Αχιθελής της αιδείας, ότι η γυναίκα αυτή ξερίζωσε το αίσθημα της στοργής. Και παρακαλώ, έκανε 6 εκπρόσεις. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, θα τρελαθώ. Και μόλις και με τα βία την παρηγόρησα. Και της είπα ότι ο Χριστός είναι ο κενός αγάπης και συγγνώμης και τρέξει στον Χριστό. Γυναίκες που με ακούετε, πρόθυμες στο έργο του εκκλησιασμού, στοργικές στον άντρα σας, στα παιδιά σας. Γυναίκες, μιμηθείτε τη Χαναναία γυναίκα, είστε το πράγμα της επιμονής. Και μία και δύο και πολλές φορές και πολλάκις, ως το μυρμήγκι, ως ο ναύτης. Προσέχεστε προς τον Θεό και ο Θεός θα κάνει το θαύμα του. Ναι, γυναίκες, ταπεινές να είστε. Δώστε μου μια ταπεινή γυναίκα. Όχι απλώς λέει ταπεινά λόγια. Δώστε μου μια ταπεινή γυναίκα. Είναι άγγελος Κυρίου Παντοκράτορος. Όπως λέει ο Κοσμάς ο Τολός, όταν δω στον δρόμο υπερήφανο άνθρωπο, νομίζω ότι βλέπω τον διάβολο. Και όταν βλέπω στον δρόμο άντρα ή γυναίκα ταπεινή, λέγω ότι είναι άγγελος Θεού. Μιμηθείτε την ταπεινωσή. Και νικήσατε τον κόσμο για τις πραγότητες και ταπεινότητες. Γυναίκες, πιστεύετε, ναι πιστεύετε. Ναι πιστεύετε, ναι πιστεύετε στον αιώνα αυτό της απιστίας. Κι αν δεν πιστεύει ο άντρας σας, και δεν πιστεύει τα παιδιά σας, και δεν πιστεύει η γειτονιά σας, κι αν ακόμα μια μείνετε μέσα στον κόσμο αυτόν, ο Σιδάμαρης και ο Θαβηθά, και όσο μία να μείνετε μέσα στον κόσμο, φτάνετε εσείς οι γυναίκες, διότι θα έρθει η μέρα που τον Χριστό θα τον αφήσουν οι άντρες. Αλλά πιστεύω ακραδάντως στο νέο σταυρο, στη νέα σταύρωση του Ιησού του Ναζωραίου, κοντά θα μείνουν οι γυναίκες. Οι γυναίκες εκείνες που πιστεύουν στον Χριστό. Και εύχομαι στον Θεό στην κάθε μέρα από εσάς, που πυκνώνετε τα εκκλησιάσματα και τα κρατήρια του κόσμου και δεικνύετε αισθήματα αγάπης και βραβείας, εύχομαι στην κάθε μια από εσάς, εγώ αμαρτωλός επίσκοπος Αυγουστίνος, να ακούστε κι εσείς εν τη μέρα εκείνη. Όχι είναι μεγάλη σου η πίστη, γιατί το Θεός θέλει. Λοιπόν, τώρα τελείωσε η φλογέρα. Τώρα αρχίζει. Λίγα λεπτά. Δεν φεύγετε, τελείωσε το κήρυγμα. Δεν φεύγετε. Τελείωσε το κήρυγμα. Καλά, η ουσία τελείωσε. Μας συνέχει, μας συγκινεί η υπόθεση, η μεγάλη υπόθεση. Διότι όντως είναι μεγάλη υπόθεση, η υπόθεση του πολιτικού γάμου. Που θέλω να υποχρεωτικώς για όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνας να επιβάλλουν και να καταργήσουν τον αιώνιο θεσμό του γάμου. Και εναντίον του πολιτικού γάμου εξεφράστη η Ιερά Σύνοδος. Και ίσως υποφόσκουν μακρινέστερες ελπίδες, μόλις ομίλησε η Εκκλησία, αρχίσουν και χαμηλώσανε τον ήχο τους. Χαμηλώσανε τη φωνή, το χαβά τους τον χαμηλώσανε. Ναι, χαμηλώσανε τον ήχο τους. Μόλις η Εκκλησία απλώς είπε δύο λέξεις. Πού η Εκκλησία να σηκωθεί, όπως είπα. Πού να σηκωθεί η Εκκλησία να χτυπήσουν καμπαναριά και να βγουν οι παπάδες και επικεφαλής ο Αρχιεπίσκοπος
Με λαμπάδες και με ξεφτέρυγα. Και να μαζευτεί το κόσμο κόμπα 100-200.000. Θα ζεστεί η Αθήνα. Η Αθήνα θα ζεστεί. Μόλις ομίλησε η Εκκλησία και κάτι σκέπτονται και συλλογίζονται. Αν και εγώ φοβούμαι ο τελικός διαδράνειαν της Εκκλησίας, όπως το διαζύγιον, έτσι και ο πολιτικός γάμος θα επικρατήσει. Υπεύθυνος δε, δια την υπογραφή, δια του ούτου νόμου, εάν θα σπιστεί τέτοιος νόμος μέσα στην πατρίδα μας, θα είμαστε υπεύθυνοι και εμείς οι ιεραρχιερείς, θα είστε υπεύθυνοι και οι ιερείς του υψίστου, θα είναι υπεύθυνος και ο λαός, θα είναι υπεύθυνος όλοι ανεξαρτήτως, αλλά την πιο μεγάλη όλοι μας θα είμαστε υπεύθυνοι για κάθε κακό που γίνεται στον κόσμο. Όταν γίνεται μια αδικία, πρέπει κάποιος σε μια πόλη να ξεκωθεί. Όταν γίνεται μια αδικία ή ένα έγκλημα, πρέπει κάποιος να σηκωθεί. Εάν όμως σε μια πόλη δεν υπάρχει ούτε ένας, προτιμότερο να σβήσει η πόλη σε αυτή από τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω να ελπίζω ότι γίνεται η διαμαρτυρία πανταχώθεν. Αν λοιπόν υπεύθυνοι είμαστε όλοι, αλλά υπεύθυνος ενώπιον Κυρίου, ενώπιον ανθρώπων εδώ του ακροτηρίου, ομιλώ και λέγω ότι υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος της δημοκρατίας. Διότι αυτός στα χέρια του έχει το βέτο. Και άμα αυτός δεν υπογράψει, νόμος δεν εκτελείται. Και άμα αυτός ακόμα έχει το βέτο, διότι αντιθέτως προς την Ιταλία και αντιθέτως προς την Ελβετία, που όταν προσεστούν 1.000 εκατομμύρια υπογραφές, η αυτομάτως η πολιτεία διατάσσει διενέργεια δημοψηφίσματος, εδώ δυστυχώς το βέτο το έχει ένας και μόνον, και αυτός λέγεται Καραμαλής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Συνεπώς, πρέπει προς τα εκεί. Αν ήταν εύκολος η είσοδος, σας είπα και ένα βοσκό, που με το πρώτο που ζήτησε, επήγε στον πρόεδρο Δημοκρατίας. Αμέσως, τον βασιλέα Κωνσταντίνο, τον ένδοξαν αυτόν που διπλασίασε μαζί με τον Λευτέρο Βενιζέλο, ο οποίος σημειώθηκε ο Λευτέρος Βενιζέλος, ήταν κατά του γάμου. Δεν έκανε. Μεγάλωσε αυτή η διάνοια και καρδία του έθνος, ήταν κατά του πολιτικού γάμου. Λοιπόν, αν ήταν η εποχή εκείνη, θα ανέβαιναν στα ανάκτορα και στον πρόεδρο. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν μπορούμε να βγούμε προς τα επάνω. Και επειδή δεν μπορούμε προς τα επάνω, έκανα κάτι άλλο. Υπάρχει, δόξα τω Θεώ, σφεντόνα που τα βληματί της, μια μικρά σφεντόνα, πολύ μικρά σφεντόνα, που τα βληματά της φτάνουν μέχρι βασιλέων και αυτοκρατόρων και μέχρι ακόμα πατριαρχείου. Και η μικρά αυτή σφεντόνα που 40 χρόνια χρησιμοποιώ εγώ ο ταπεινός και άσημος επίσκοπος, η μικρά σφεντόνα λέγεται σπίθα. Γαλάζα είναι, γαλάζει ήμεθα. Και γράφει. Λοιπόν, και αυτή η σπίθα, παρακαλώ, λέγει, βλέπετε, εσείς έχετε βλαμάτια και βλέπετε, ορίστε, διαβάστε δυνατά. Ανοιχτή. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εδώ είναι. Αν δεν πάμε φυλακή, αν γλιτώσω, παιδιά, το προσεγγίσω. Αν έτσι, αν πάμε φυλακή. Λοιπόν, να μην πάμε φυλακή, ο Θεός φυλάξει, για κλεψά. Να μην πάμε φυλακή, για πορνεία και μοιχεία. Να μην πάμε φυλακή για ανηθικότητες και φαυλότητες. Να πάμε φυλακή για την οικογένεια, για τον Χριστό, 1.000 φορές. Λοιπόν, αλλά είμαι αμαρτωλός και είμαι άξιος ενός Θεού του μεγαλείου. Διότι το να διώξουν είναι μεγαλείο. Τι να πεθάνουμε στο κρεβάτι με τα χαμομήλια, 1.000 φορές φυλακή για τη δόξα του Χριστού. Λοιπόν, τώρα. Σας έδωσα ένα χαλικάκι, το θυμάστε. Ότι άλλοτε, άμα ξαναρχόμεθα, ώστε κάθε Κυριακή θα φέρνετε και ένα άλλο. Την άλλη Κυριακή θα φέρετε και ένα άλλο εδώ πέρα. Αυτό ως κανόνα σας το βάλω. Δεύτερο κανόνα. Θα πάρετε σήμερα δωρεάν. Όχι ένα που παίρνετε πάντοτε. Θα πάρετε παραπάνω από 10, το λιγότερο από 10. Και πόδια έχετε, καρδιές έχετε, μυαλά έχετε, Ελλάδα έχετε, οικογένεια έχετε, σκορπίσατε το. Παντού. Και τώρα
για τους τσιγκούνιδες. Ένα αυτό χαλικάκι, ποιο χαλικάκι. Γράμμα. Ένα από τα 10 που θα πάρετε, ένα από τα 20 θα πάρετε, ένα από τα 30 που θα πάρετε, ένα από τα 40, ένα από τα 100 που θα πάρετε, ένα θα το στείλετε στον κύριο Πρόεδρο. Τα Άγια χεράκια σας! Τα Άγια χεράκια σας! Μην λυπηθείτε, δεν πόσο είναι το γράμμα. 12, 15, θα φτάσει 20, 100 θα φτάσει. Λοιπόν, τα Άγια χεράκια σας! Να το βάλετε μέσα στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε μια θερμή προσευχή. Να το βάλετε μέσα, να το κλείσετε. Και επειδή ομιλώ σε ψυχές που είναι ανδρείες, έτοιμες δια θάνατον, να γράψετε σε εσάς απ' έξω. Αποστολή. Όσες είστε εδώ, σας ορκίζω εις το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζραίου. Σας βάλω επιτίμιον. Όσες είστε εδώ, χίλιοι είστε, 2.000, 3.000, θα πάρε 3.000 σαν περιστέρια, σαν σμεντώνες, θα φτάσουν εκεί στο Μέγαρο και πιστεύω ότι θα έχουν καλό αποτέλεσμα. Τώρα, πρέπει να σας πω απόψε ότι δοκιμάζω μια εξαιρετική χαρά. Όχι μόνο ότι σας βλέπω εδώ με τον ίδιο ενθουσιασμό, τον οποίο έχετε πάντοτε να ακούετε το κήρυγμα, το ριζοσπαστικό, το παραστατικό, το λεκτικό κήρυγμα, χαίρομαι ακόμα, διότι εδώ στην αίθουσα είναι ένας φλογερός επίσκοπος, ρωμαλαίος και υψηλός, το πρόνημα. Είναι ο Ελευθερουπόλεος Αμβρόσιος. Απόψε παρακαλώ, απόψε όλοι, γονατίσετε μπροστά στα εικονίσματα και προσευχηθείτε για την πατρίδα μας, για το έθνος, για την ανθρωπότητα ολόκληρο. Προσευχηθείτε για την Εκκλησία μας να δώσει νίκη εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων. Αμήν. Όλοι μαζί. Μια ψυχή, ένας λαός. Όλοι μαζί. Διευχών τον Αγίον Πατέρα Θεό, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον.